Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Αμνάρ. Συνέχεια με τη συζήτηση μας για το Κυπριακό, δίνουμε και στη σημερινή εκπομπή. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, κ. Γιώργος Λιλίκας. Λιλίκα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Πώς και Ελληνίες. Ευχαριστώ. Αποφασίστηκε η παγωποίηση, αν θέλετε, η αναστολή των συνομιλιών για το Κυπριακό. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα μέτρο τιμωρίας της Τουρκίας ή είναι τον ίδιο τον εαυτό μας που τιμωρούμε στο τέλος της ημέρας? Γιατί είμαστε εμείς που και εγώ είμαστε για λύση. Ασφαλώς δεν ήταν εύκολη απόφαση. Αλλά δεν υπήρχε και άλλη επιλογή. Εάν η Τουρκία προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών της, αυτό ισοδυναμεί με δεύτερη εισβολή. Ουσιαστικά αυτό που επιχειρεί η Τουρκία, με τους όρους του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων, είναι μια επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και επέκταση της κατοχής από το βόρειο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην νότια θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν παραμέναμε να συμμετέχουμε στις συνομιλίες, πρώτον θα στέλναμε το μήνυμα ότι μας ενοχλεί μεν, αλλά εμέσως, αλλά σαφέστατα, αναγνωρίζουμε δικαιώματα στην Τουρκία, στην Κυπριακή ΝΑΟΣ. Δεύτερο, σε τι θα εξυπηρετούσε η συμμετοχή μας στις συνομιλίες? Δηλαδή, τι αποτέλεσμα θα αναμέναμε ότι θα έχουν οι συνομιλίες? Αναμέναμε ότι η Τουρκία, η οποία θα έχει τον τουρκικό πολεμικό στόλο έξω από τη Λεμεσόν, στο τραπέζι των συνομιλίων θα ήταν μια άλλη Τουρκία, διαφορετική, μια Τουρκία συνενετική? Άρα, τι αποτέλεσμα θα έγινε από τις συνομιλίες? Μια παρέθεση, επιτρέψτε το με ένα λεπτό. Αν μου επιτρέψετε, θα κλείσω εδώ το εξής. Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο. Κανένα κράτος σοβαρό δεν διαπραγματεύεται υπό εκβιασμούς. Δηλαδή, θα ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες, ο τουρκικός πολεμικός στόλος και οι πλατφόρμες στην Τουρκία έξω από τη Λεμεσόν και τη Λάρνακα. Στις συνομιλίες, ο πρόεδρος μας θα αντίθετον κάτω από εκβιασμούς. Ή αποδέχεσαι αυτές τις τουρκικές προτάσεις για τη λύση του Κυπριακού, ή ο τουρκικός στόλος θα πάει ακόμα λίγο παρακάτω προς την Πάφο. Δεν μπορεί να γίνονται συνομιλίες σε τέτοιο πλαίσιο και σε τέτοιο κλίμα. Κάποιος θα έλεγε, και εγώ συμφωνώ μαζί του, αυτό το μέτρο γιατί δεν το πήραμε όταν ξεκίνησαν οι έρευνες της Τουρκίας? Γιατί δεν ξεκίνησαν χθες, τώρα. Ξεκίνησαν πριν 1,5-2 χρόνια. Όχι, για να είμαστε δίκαιοι, και εμείς επικρίναμε τότε τον πρόεδρο ότι δεν στάθηκε συνεπής με τη διακήρυξή του, που είχε προειδοποιήσει δημόσια ότι αν παραβιαστεί η Κυπριακή ΑΟΣ από το τουρκικά πλοία θα διακόψει τις συνομιλίες. Όμως, μέχρι τώρα, το τι έκαναν είναι ότι έστελναν τον Μπαρμπαρός ή κάποιον άλλον πλοίο και διέσχιζε την Κυπριακή ΑΟΣ. Ήταν παραβίαση, διότι πρόκειται για ερευνητικό πλοίο, αλλά δεν έκανε έρευνες. Τώρα θα κάνει έρευνες. Και όχι μόνο θα κάνει έρευνες, συνοδεύεται από πολεμικά πλοία. Και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν ότι θα εγκαταστήσουν και πλατφόρμες. Είναι λίγο δύσκολο να εγκαταστήσουν πλατφόρμες, διότι δεν έχει η Τουρκία πλατφόρμα. Δεν μπορεί να νοικιάσει και δεν θα υπάρξει ξένη πολυεθνική εταιρεία που θα δεχτεί να μπει στην Κυπριακή ΝΑΟΣ χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι μπορεί να έχει πολύ σοβαρές νομικές επιπτώσεις. Όμως μπορεί στα επόμενα 1-2 χρόνια η Τουρκία να κατασκευάσει μια δική της πλατφόρμα, έστω και υποτυπώδη, που να μην είναι της τεχνολογίας που να της επιτρέπει να κάνει γιο-τρεις στο βυθό και να την καταστήσει σε έναν οικόπεδο μας. Γι' αυτό μιλώ για κατοχή. Είναι επέκταση της κατοχής. Δεν είναι όπως τις προηγούμενες φορές που απλά το πλοίο διέσχιζε την Κυπριακή ΝΑΟΣ. Sayın Lilikas, Türkiye süreci provoke etti, daha önce de etmişti. Ama son provokasyondan sonra Rum tarafının işte görüşmeleri askıya almaktan başka çaresi kalmamış gibi görünüyor. Önemli olan bundan sonra ne olacak? Ne olmasını bekliyorsunuz siz? Ναι. Καταρχήν, εμείς και προσωπικά αλλά και ως Συμμαχία Πολιτών είχα αποστείλει από την πρώτη μέρα, πριν τη συσκέψη των Συμβουλίων Αρχηγών, επιστολή στον Πρόεδρο που του πρότεινα μια σειρά από μέτρα. Η αναστολή της συμμετοχής μας στις συνομιλίες ήταν ένα μέτρο. Η Τουρκία, κατά την άποψή μου, δεν θα ακυρώσει τις αποφάσεις της μόνο με την αναστολή των συνομιλίων. Ούτε και η Τουρκία θα πιστεί με επιχειρήματα για να εγκαταλείψει αυτή τη νέα επιθετική της δραστηριότητα. Πρέπει να υπάρχει κόστος για την Τουρκία και κόστος για τους συμμάχους της, το τονίζω αυτό, που τη στηρίζουν, διότι η ανακοίνωση του State Department και του Foreign Office κατ' εμένα ήταν υποστηρικτικές προς την Τουρκία και όχι επικριτικές. Εάν θέλουμε λοιπόν να οδηγήσουμε σε ακύρωση αυτής της απόφασης, πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας με μια καλή προεργασία, με αναθέρμανση των σχέσεων μας με τη Ρωσία και υπογραφή μιας συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με τη Ρωσία, στα πρότυπα της συμφωνίας που έχουμε με τη Γαλλία, αλλά και της συμφωνίας που έχουμε με τη Γερμανία. Θα πρέπει
να συζητηθεί το θέμα αυτό στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε από τον Πρόεδρο να το εγγράψει ως θέμα και να ζητήσει ο Πρόεδρος κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όχι απλά πάγωμα νέων κεφαλαίων ή αναστολή της συνταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, αλλά να ζητήσει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρότυπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ψήφο και του δικού μας Πρόεδρου και της Κύπρου δυστυχώς, πήρε κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την κρίση στην Ουκρανία. Και ο Πρόεδρος βρίσκεται σε μια πλεονεκτική θέση τώρα, γιατί παρά τη διαφωνία τη δική μας και κάποιων άλλων πολιτικών δυνάμεων, ψήφισε υπέρ των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η οποία δεν εισέβαλε στην Ουκρανία, απλά με την κατηγορία ότι υποκινεί τους αυτονομιστές Ρώσους της Ουκρανίας. Τις ίδιες κυρώσεις πρέπει λοιπόν ο Πρόεδρος να ζητήσει από τους εταίρους μας να τις επιβάλλουν και στην Τουρκία, η οποία εισέβαλε και κατέχει και απειλεί έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα απειλεί να καταλάβει και ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο τότε η Τουρκία θα κάνει πίσω. Χθες με άλλη επιστολή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του εισηγήθηκα τη σύσταση μιας επιτροπής που θα μελετήσει από εμπειρογνώμονες, η οποία να μελετήσει μέτρα ισοδύναμου στρατηγικού αποτελέσματος. Δηλαδή, κάθε κίνηση της Τουρκίας, η δική μας απάντηση να είναι έτοιμη από πριν, για να μην αυτοσχεδιάζουμε, και να είναι ίσης αξίας, δηλαδή ίσης συνέπειας πάνω στην Τουρκία με αυτό που θα υποστεί η Κύπρος από τις δικές της κινήσεις. Peki bu söylediğinizi uygulamak mümkün mü? Yani uluslararası konjonktür buna uygun mu sizce? Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατό. Σας θυμίσω όταν το 2006, όταν έλαβα Υπουργός Εξωτερικών, είχα ανακοινώσει το καλοκαίρι του 2006 ότι θα ζητήσουμε ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παγώσουν 8 κεφάλαια. Κάποιοι στην Κύπρο από τους πολιτικούς αρχηγούς και κάποιοι δημοσιογράφοι με ειρωνεύονταν. Πώς θα το πετύχεις αυτόν? Είμαστε και τότε σε δύσκολη θέση. Ήταν μετά το δημοψήφισμα που μας είχαν στριμωγμένους, ήθελαν να μας τιμωρήσουν για το όχι. Και έλεγαν πώς θα το πετύχεις, αφού ομόφωνη απόφαση σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι έχουν βέτο. Όμως με σκληρή δουλειά και με καλή προετοιμασία, με αρκετό παρασκήνιο και με επιχειρήματα, στις 11 Δεκεμβρίου του 2006 βγήκε η ομόφωνη απόφαση για πάγωμα των 8 κεφαλαίων. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να παρθούν κυρώσεις κάτι της Τουρκίας σήμερα, αλλά εάν δείξουμε την αποφασιστικότητα εμείς και αν πείσουμε τους Ευρωπαίους, αλλά να είμαστε συνεπείς και να το εννοούμε. Να έχουμε αξιοπιστία, διότι έχει πληγωθεί η αξιοπιστία μας. Δηλώνουμε πράγματα που δεν τα κάνουμε και αυτό μειώνει την αξιοπιστία μας και την αποτελεσματικότητά μας. Εάν λοιπόν πείσουμε με την αποφασιστικότητά μας ότι στην περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν πάρουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, τότε σε άλλα ζητήματα που θα ενδιαφέρουν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και εμείς θα ασκήσουμε το δικό μας βέτο για να μπλοκάρουμε τα δικά τους συμφέροντα, τότε θα λειτουργήσουν ως πραγματικοί εταίροι. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κατά την συνεδρία των αρχηγών είχε πέσει και η ιδέα, η εισήγηση ότι για κλείσιμο των φραγμάτων, σαν μέτρο, ισχύει αυτό? Δεν είχε συζητηθεί, δεν είναι αλήθεια. Όμως να σας πω, είναι πάρα πολλά τα μέτρα που πρέπει να έχει έτοιμα και κάποια μέτρα είναι έτοιμα. Κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρξει αυτό που σας είπα πριν, μια αντιστάθμιση των μέτρων με τις κινήσεις και τις ενέργειες της Τουρκίας. Το θέμα των οδοφραγμάτων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και στο βιβλίο μου είχα βάλει έναν ολόκληρο κεφάλαιο υπομορφήν ερωτηματικών. Πρέπει να προβληματιστούμε όσον αφορά τα οδοφράγματα σε κάτι. Πέρασαν 10 χρόνια, 11 χρόνια από τότε. Έχουμε εμπειρίες. Σε αυτά τα 11 χρόνια πρέπει να αξιολογήσουμε εάν το άνοιγμα των οδοφραγμάτων μας έφερε πιο κοντά στη λύση του Κυπριακού ή εάν το άνοιγμα των οδοφραγμάτων καθιερώνει σιγά σιγά στη συνείδηση και των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων ότι έτσι θα ζούμε πάντα, δηλαδή θα ζούμε σαν γείτονες και απλά θα επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση, αλλά όχι η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη ιδιοκτησία. Και πολύ φοβάμαι ότι συμβαίνει το δεύτερο. Πρέπει να σας πω ότι σαν Υπουργός Εμπορίου τότε εγώ και σαν κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου είχαμε πάρει πάρα πολλά μέτρα τότε και δώσαμε πάρα πολλά κίνητρα στους Τουρκοκύπριους. Πάρα πολλά κίνητρα. Σε μια προσπάθεια μας, αφού άνοιξαν τα φράγματα, να στείλουμε το μήνυμα στους Τουρκοκύπριους, συμπατριώτες μας, ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί τους και ότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά. Θέλοντας να δημιουργήσουμε κοινά συμφέροντα. Μάλιστα, έφτασα στο σημείο τότε ως Υπουργός Εμπορίου να τους προσκαλέσω να λάβουν μέρος στη Διεθνή Έκθεση
που οργανώνει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, δωρεάν, δεν πληρώσαν τα περίπτερα. Και η μόνη μου παράκληση ήταν να μεταφέρουν μόνο τουρκοκυπριακά προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο και όχι τουρκικά προϊόντα που εισάγονται από την Τουρκία παράνομα. Και όλα αυτά ήταν μέσα σε μια προσπάθεια, παρά και τις αντιδράσεις κάποιων Κυπρίων εκθετών, Ελληνοκυπρίων, που έλεγαν μας βάζει σε πιο δύσκολη θέση να ανταγωνιστούμε, γιατί εμείς πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε το ενίκιο. Έπεισα τους Ελληνοκύπριους επιχειρηματίες ότι είναι για το καλό όλων να το επιχειρήσουμε. Λυπούμε να πω ότι η αντίδραση από πλευράς των Τουρκοκυπρίων δεν ήταν για μένα ανάμενομενη. Δεν εκτίμησαν όλες αυτές τις προσπάθειες μας ως ειλικρινείς για να, αν θέλετε, να απομακρυνθούν από τους τουρκικούς στόχους της Τουρκίας, της Άγκυρας και να αρχίσουν να σκέφτονται ως Κύπροι, ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς μπορούμε να χτίσουμε κοινά συμφέροντα και να επιδιώξουμε μια λύση που θα εξυπηρετεί τους Κύπριους πολίτες, τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι την Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, ή την Ελλάδα ή την Αγγλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εγώ είμαι απογοητευμένος από τη στάση. Ακριβώς. Να σας δώσω, επειδή εντάξει είναι πιο λεπτή θέση του συνάδελφου, να μην ξεχάσουμε ότι ένα-δυο χρόνια μετά από αυτό που λέτε με την κρατική έκθεση, είναι ίσως η πιο μαζική κινητοποίηση όπου 100.000 Τουρκοκύπριοι βγήκαν στον δρόμο, φώναξαν. Που χρειάζεται μεγάλη τόλμη να γίνει αυτό κατά της Τουρκίας, ζητώντας να φύγει η Τουρκία, να επανενωθεί το νησί, δηλαδή, και ζητούσαν από εμάς μια ακόμα περισσότερη στήριξη, που ήδη υποστηρίζουν ότι δεν τη βρήκαν. Εντάξει, και είναι άλλο θέμα συζήτησης. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιδράσα, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γι' αυτό. Ήταν και μαζικές κινητοποίησεις τους και ήταν και δυναμικές κινητοποίησεις τους. Σας πω κάτι, οι μαζικές κινητοποίησεις έγιναν πριν το άνοιγμα των οδών φραγμάτων. Όχι, έγιναν μετά, το 2010. Πριν το άνοιγμα των οδών φραγμάτων. Έγινε και μια. Τόντζετε, σόντατε. Ναι, έγινε και πριν και μετά. Εγώ βλέπω τις πολιτικές θέσεις που εκφράζουν τα πολιτικά κόμματα των Τουρκοκυπρίων. Τι ζητούν για λύση του Κυπριακού. Στην ουσία, εκείνο που ζητούν και θέτουν στο τραπέζι των συνομιλιών είναι μια λύση που θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Γιατί δεν αντιλαμβάνομαι, και ρώτησα και κάποιους αξιωματούχους του ψευδοκράτους που είχα την ευκαιρία, συνομιλητές, να μιλήσω μαζί τους, να μου εξηγήσουν γιατί τόση επιμονή στην κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα κερδίσουν οι Τουρκοκύπροι από το να καταληθεί το κοινό μας κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Και η απάντηση που πήρα ήταν ότι το θέλει η Τουρκία. Δεν κατανοώ τι εξυπηρετεί τους Τουρκοκύπριους όλες αυτές οι περιορισμοί που βάζουν στις προτάσεις για περιορισμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δηλαδή, να μην μπορούμε οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι στη δική μας την πατρίδα, τα παιδιά μας, να μπορούν να κινούνται και να αποζήσουν εκεί που θέλουν, είτε στην Κερίνια είτε στην Πάφο, και εκεί που ζουν να μπορούν να χτίσουν το σπίτι τους, την οικογένεια τους, και εκεί που ζουν και πληρώνουν και φόρους και εργάζονται, να ψηφίζουν κιόλας. Sayın İlikas, ama bütün Kıbrıslı Türkleri aynı kefeye koyamayız. Orada gerçekten Türkiye'nin işgaline karşı 40 yıldır mücadele eden insanlar da vardır. Evet, maalesef liderlik bugün Ankara ne diyorsa onu yapıyor. Fakat Kıbrıslı Türkleri çoğu çözümden yanadır. Gerçekten Kıbrıslılar. Fakat son dönemlerde mesela ben konuştuğum Kıbrıslı Türkler kesinlikle mesela kapıların kapatılmasına karşıdırlar. Öyle bir şeyi çoğu düşünmek bile istemezler. Yani bunu bir önlem olarak ortaya koyarsak Kıbrıs Türk toplumuna düşmanca yaklaşmış oluruz. Ένα αμφιβάλλω ότι υπάρχουν Τουρκοκύπριοι που έχουν το ίδιο όραμα με το δικό μου για μια λύση που πραγματικά να μας ενώνει και όχι να μας κρατεί χωριστούς σαν γείτονες. Το ξέρω και έχω συναντήσει πολλούς Τουρκοκύπριους που θέλουν μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα, δημοκρατική, που να ζούμε ίσα, με ίσα δικαιώματα όλοι. Και είναι η αλήθεια ότι η γενίκευση αδικεί μια κατηγορία συμπατριωτών μας που θέλει αυτή τη λύση. Πρέπει να πω όμως η αίσθηση που έχω από τις εκλογές που γίνονται και από το ποιους ψήφισαν οι Τουρκοκύπροι τελικά. Όπως συμβαίνει και με τους Ελληνοκύπριους. Την ίδια κριτική κάνω και για τους Ελληνοκύπριους, για το ποιους ψηφίζουν και μετά διαμαρτύρονται. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα η οποία θέλει να έχει τα ωφέλη από την Κυπριακή Δημοκρατία ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αλλά δεν δέχεται την Κυπριακή Δημοκρατία ταυτόχρονα και θέλει μόνο ωφέλη, δεν δέχεται τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλουν να έχουν χωριστό κράτος, αλλά να έχουν και τα ωφέλη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία θέλουν να καταλύσουν. Αυτό για μένα δεν είναι βοηθητικό. Και με κάνει και εμένα ως Ελληνοκύπριο να διαρωτούμε τελικά η λύση που θέλουμε θα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε. Ή στο τέλος απλά μέσα από τη λύση θα νομιμοποιήσουμε τα δεδομένα της εισβολής και της κατοχής και θα ζούμε για πάντα χωριστά με τις υπογραφές μας. Ναι. Εντάξει, πάθηκε αυτή η απόφαση, είναι εκεί. Γιατί ο κόσμος, παρακολουθώντας όλα αυτά, αναμένει την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι αυτή? Εντάξει, στην επιστολή μου στον πρόεδρο λέω ότι μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα από την απόφαση της Τουρκίας μέχρι την υλοποίηση της απόφασης. Σωστό. Θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να στείλει το μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτή τη φορά θα αντιδράσουμε αποφασιστικά και δεν θα παραμείνουμε απαθείς, ούτε θα αρκεστούμε σε δηλώσεις μόνο. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα έχουν και αυτοί κόστος, και η Βρετανία που διατηρεί τις στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο και εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, ότι θα έχει κόστος πλέον από τη συμπεριφορά της στο Κυπριακό, έτσι ώστε αυτό το μεσοδιάστημα να κινηθούν αυτές οι δυνάμεις, αυτές οι χώρες και οι οργανισμοί προς την Τουρκία με στόχο την ακύρωση των αποφάσεων της Τουρκίας. Στόχος είναι η πρόληψη, η αποτροπή. Εάν όμως η Τουρκία προχωρήσει και υλοποιήσει τις αποφάσεις της και καταλάβει μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ, τότε ναι, θα πρέπει να αντιδράσουμε πολύ δυναμικά. Για μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Ξέρετε, πρέπει να μαθαίνουμε. Και δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, ούτε από την ιστορία της Τουρκίας δεν μαθαίνουμε. Από το 1974 μέχρι σήμερα, προσπαθούμε να πείσουμε με επιχειρήματα την Τουρκία και με προτάσεις υποχωρώντας. Από το ενίον κράτος πήγαμε στη δικοινοτική διπεριφερειακή νομοσπονδία με τη Συμφωνία Μεγαρίων Τεχτάς. Σταδιακά φτάσαμε στη διζωνική νομοσπονδία, που είναι διαφορετικό πράγμα. Καμία σχέση με την περιφερειακή. Και κάναμε ένα σωρό υποχωρήσεις για εκπεριτροπής προεδρίας και δεν ξέρω τι άλλο. Άμα δείτε τις προτάσεις για το πώς θα λειτουργούν τα σώματα, θα πρέπει να είμαστε αγγέλοι για να λαμβάνονται αποφάσεις. Υπάρχουν τόσες ειδικές πλειοψηφίες και βέτο, που μόνο μια κοινωνία αγγέλων θα μπορεί να λειτουργεί αυτό το κράτος. Και δεν είμαστε αγγέλοι. Ούτε οι Ελληνοκύπροι, ούτε οι Τουρκοκύπροι είναι αγγέλοι. Άρα πάμε σε ένα κράτος που θα παραλύσει. Και ενώ κάναμε όλες αυτές τις υποχωρήσεις, τι έκανε η Τουρκία? Τι έκανε η Τουρκία όταν εμείς υποχωρούμε? Ανακήρυξε το ψευδοκράτος, κατέλαβε μέρος της νεκρής ζώνης και τώρα προχωρεί να καταλάβει και την Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα η υποχωρητικότητα δική μας δεν έκανε την Τουρκία να γίνει πιο μετριοπαθής. Αντίθετα, την έκανε πιο επιθετική. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα αλλάξουμε στρατηγική. Και απέναντι της Τουρκία πρέπει να βρει μια χώρα, έναν κράτος, το οποίο θα της δημιουργήσει κόστος για την κατοχή. Αν η Τουρκία δεν έχει κόστος για την κατοχή μεγαλύτερο από το όφελος που έχει από την κατοχή, δεν θα εγκαταλείψει τις επεκτατικές συμβλέψεις στην Κύπρο. Και αυτή είναι και η στρατηγική που θα καταθέσουμε στο Εθνικό Συμβούλιο εμείς στη συνεδρία που θα γίνει για να εξετάσει νέα στρατηγική. Sayın Yılmaz, Kıbrıs Cumhuriyeti geleneksel dostu Rusya'yı petrol ve doğalgaz konusunda dışladı. Şimdi de destek bekliyor. Bu çelişki değil midir? Yani bu politika gerçekçi midir? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ρωσία όχι μόνο την απογοητεύσαμε στο θέμα των αερίων, την έχουμε απογοητεύσει και πληγώσει σαν Κύπρος, σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Με τα κουρέματα, με το κούρεμα των καταθέσεων, με το να μην προχωρήσουμε σε μια υπογραφή αμυντικής συνεργασίας που θα της παρέχει στρατιωτικές διευκολύνσεις με ανταλλάγματα που εμείς θα ζητήσουμε, ανάλογα ανταλλάγματα, με τη στάση μας στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Ουκρανίας, ακόμα και φίλους μας όπως είναι ο Γιώργη Μουράτοφ, που είναι παραδοσιακό φίλος της Κύπρου και το απέδειξε κατά επανάληψη και το αποδεικνύει ακόμα και σήμερα στη Ρωσία, το βάλαμε στο stop list και δεν μπορεί να επισκεφτεί την Κύπρο, γιατί μας το ζήτησε η Αμερική και η Αγγλία και η Γερμανία. Έχει έναν εκατομμύριο λόγους η Ρωσία να είναι δυσαρεστημένη από την Κύπρο, δυστυχώς.
Και είδαμε ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν η πιο καλή ανακοίνωση και η πιο καλή στήριξη που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αντίθεση με τους εταίρους μας, πανηγύριζε η κυβέρνηση ότι μας είπε ο κύριος Μπάιντεν, ο αντιπρόεδρος άνευ εξουσιών, διότι αυτό είναι ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ότι μας αποκάλεσε στρατηγικό εταίρο. Και λίγο έλειψε να χτυπήσουμε τις καμπάνες της Εκκλησίας από τη χαρά μας. Εγώ είχα πει τότε και στο Εθνικό Συμβούλιο και είναι στα πρακτικά ότι αυτά είναι στην ουσία παραμύθια. Είναι ψευδεστήσεις. Στρατηγικός εταίρος είναι η Τουρκία των ΗΠΑ. Τώρα που η Αμερική δεν πήρε θέση και αντίθετα έκανε πλάτες στην Τουρκία, σε αυτήν την επιθετική δραστηριότητα της, η κυβέρνηση βγαίνει και προσπαθεί να μας εξηγήσει άλλο στρατηγικός εταίρος και άλλο στρατηγικός σύμμαχος. Λοιπόν, πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ψευδεστήσεις και να γίνουμε ρεαλιστές. Και όπως έλεγε ο Τσέρτσιλ, και πριν το Τσέρτσιλ ο Θουκυδίδης από την αρχαιότητα, τα κράτη δεν έχουν φίλους, τα κράτη έχουν συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε τα συμφέροντα μας με τις χώρες εκείνες που παραδοσιακά στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου και μας απέδειξαν τη φιλία τους. Και αυτό δεν είναι σε βάρος της Αμερικής και πρέπει εμείς να απαιτήσουμε να το κατανοήσει η Αμερική και η Ευρώπη. Με τον ίδιο τρόπο που η Αμερική θεωρεί ότι θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Κύπρο και ταυτόχρονα όμως είναι στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας και την εξοπλίζει και είναι με αμερικάνικα πλοία και τάγκς που κατέλαβε την Κύπρο. Λοιπόν, πρέπει και η Αμερική να καταλάβει ότι μπορεί να είμαστε φίλοι και της Αμερικής, αλλά να είμαστε φίλοι και της Ρωσίας. Πρέπει να κάνουμε μια πολυεπίπεδη και σύνθετη εξωτερική πολιτική και όχι μονοδιάστατη. Και θέλω να πω ακόμα κάτι. Αυτοί που λένε ότι είναι μονόδρομος και ακόμα να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, που είναι άλλο παραμύθι, γιατί δεν πρόκειται να πούμε στο ΝΑΤΟ, γιατί θα βάλει και η Αγγλία βέτο και η Τουρκία βέτο, εν πάση περιπτώσει. Όμως, λένε ότι όταν έχουμε στενές σχέσεις με την Αμερική, τότε έχουμε καλύτερη ασφάλεια. Πότε γίνει η εισβολή στην Κύπρο? Όταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο είχαμε κυβερνήσεις απόλυτα υποτελείς στην Ουάσιγκτον, κυβερνήσεις που τις έλεγχαν απόλυτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε έγινε η εισβολή και η κατοχή. Πότε θα μάθουμε από την ιστορία μας, από τα παθήματα μας? Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Βέβαια, θα χαράμε να σας ξαναπούμε στο άμεσο χρονικό διάστημα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Και εγώ πιστεύω ότι λόγω και τα όσα συμβαίνουν στις περιοχές μας, θα υπάρξουν νέες κινήσεις από όλες τις πλευρές. Θα υπάρξουν νέες κινήσεις στις καγκέραν της πολιτικής και θα χαράμε να σας ξαναπούμε εδώ κοντά μας. Όποτε θέλετε, νομίζω ότι ο διάλογος βοηθά στο να κατανοήσει ο ένας τις απόψεις του άλλου. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ.